μετά από τρεις μήνες τρέξιμο το σωματείο, κατάφερε επιτέλους να πείσει τους εργοδότες να βάλουν και αυτή πλάτη στις δύσκολες μέρες που περνούν οι εργαζόμενοι, και καταφέραμε και πήραμε μία αύξηση της τάξης 5%. Τα συγχαρητήρια που δέχεται το σωματείο από όλους τους συναδέλφους συνδικαλιστές στην Ελλάδα δεν σταματούν. Πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εάν θα ισχύσει και στα δικά τους μέρη. Λέω, αυτό είναι από προσπάθειες δικές σας. Εμείς καταφέραμε στη Ρόδο να πείσουμε τόσο τον πρόεδρο όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων και πήραμε την αύξηση αυτή που δικαιοδοτικά μας ανήκει. Δεν φτάνει μόνο που πήραμε την αύξηση, εντάξαμε στους ξενοδοχοϋπάλληλους και άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν υπήρχαν μέσα στη συλλογική σύμβαση, όπως παραδείγματος χάρη του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού, του υπεύθυνου κρατήσεων, του μπουφετζή γάμα, του αποθηκάριου, του τεμαχιστή κρεάτων, το κρεοπόλ, γιατί σε κάθε ξενοδοχείο υπάρχει και ένας που πρέπει να κόβει τα κρέατα. Αυτός δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Το βάλαμε και αυτό, εβάλαμε και τους βοηθούς αυτών μέσα. Και στη δέλτα κατηγορία, η οποία είναι μια κατηγορία η οποία, να το πω, είναι η χαμηλότερη σε μισθολόγιο, εμείς καταφέραμε αυτή την κατηγορία να τη φτάσουμε στα 838 βασικό μισθό. Βασικό μισθό. Είναι μεγάλο το επίτευγμα. Εγώ, οι συνεργάτες μου και το εργατικό κέντρο επί τρεις μήνες τρέχαμε για να υπογράψουμε μία σύμβαση, γιατί τέλος Μαρτίου έλεγε και η μετενέργεια, εάν δεν το γνωρίζετε. Έλεγε η μετενέργεια, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Στη δέλτα κατηγορία έχουμε εντάξει και ορισμένους, μόνο στη δέλτα κατηγορία, νέους εισερχόμενους στον κλάδο, οι οποίοι αυτοί θα αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συν 13%. Ένας ο οποίος μπαίνει μέσα στον κλάδο μέχρι 25 χρονών και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, θα παίρνει βασικό μισθό από ό,τι βγάζουμε εμείς 750 ευρώ συν όλα τα επιδόματα που θα πάρει. Και όταν περάσει οι 15 μήνες τον ίδιο εργοδότη ή συμπληρώσει τα 25 χρόνια, αυτόματα πάει στην κατηγορία Δέλτα με 838 βασικό. Στην επαναπρόσληψη, μέχρι τώρα περιμέναμε τον κάθε εργοδότη να μας πει μέχρι τις 25 Μαΐου εάν θα μας επαναπροσλάβει. Ήταν η τελευταία ημέρα επαναπρόσληψης. Σε αυτή την ημερομηνία το εκμεταλλευόντουσαν πολλοί εργοδότες που θέλαν να εκδικηθούν κάποιον εργαζόμενο που δεν τον ήθελαν στη δουλειά και να του πούνε στις 24 Μαΐου, όχι στις 25, ότι δεν θα τον επαναπροσλάβουν. Τώρα εμείς έχουμε βάλει μέσα εδώ έναν όρο που λέει ότι μέχρι τις 25 Μαρτίου είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να ειδοποιήσει τον ξενοδοχοϋπάλληλο μέσω του σωματείου του εάν θα τον επαναπροσλάβει. Άρα κερδίζουμε στην ουσία δύο μήνες. Επαναφέραμε
για αυτούς που απασχολούνται με σπαστό ωράριο, γιατί αυτό το άφησα τελευταίο, ένα 5%. Το οποίο 5% το είχαμε χάσει στις προηγούμενες συμβάσεις. Το επαναφέραμε και αυτό. Κρατήσαμε το εποχικό επίδομα στα 12,8, που όλη η Ελλάδα, ακόμα και η Ομοσπονδία μας, το έχει στο 10%. Εμείς το έχουμε 12,8, σχεδόν 3% παραπάνω. Πρώτες πληροφορίες. Μάλλον θα χάσουμε και το Μάιο. Ας ελπίσουμε να μην χαθεί ο Ιούνιος. Εάν χαθεί και ο Ιούνιος, πραγματικά βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κράτους. Όλοι οι εργαζόμενοι θα ξέρετε ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως λένε ότι και ο Μάιος μάλλον χάνεται.